La La Land. Αυτό τραγούδι, Επιστρέψαμε. ήταν αυτό τραγούδι που θα άκουγα αν έμπαινα σε ένα εστιατόριο χριστουγεννιάτικα ένα ραντεβού με σένα και τη Μελίκη. Αυτό θα άκουγα για να πούμε. Πες τις πληροφορίες για το τραγούδι. Αυτό είναι από το soundtrack της ταινίας La La Land. Α, καλά, δεν το έχω δει. Ναι. Δεν το έχω δει. Αχ, πρέπει να το δεις, Ελένη. Το ξέρω, ντροπή μου τραγουδίσει. Να σου πω κάτι, όχι, να το δεις. Οπωσδήποτε, τώρα, τα Χριστούγεννα. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο όμως. Όχι, εντάξει, αλλά είναι χαρούμενο και musical. Καλά, χαρούμενο και musical. Ήταν χαρούμενο. Αλλά πολύ ωραίο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όπως πολύ ωραία είναι και αυτά που έχω να σας πω σήμερα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Καλό είναι να την εκμεταλλευτούμε. Είναι η Σελήνη ακόμα στο ζώδιο του καρκίνου. Κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον ουρανό. Δεν έχει δύσκολες όψεις. Όμως σήμερα δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Θα μιλήσω για την επιρροή του Ερμή που μπαίνει από αύριο στον εγώ καιρό. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας Ερμής, ο Ερμής πάντα έχει να κάνει, έχουμε πει, με την επικοινωνία, έχει να κάνει με το μυαλό μας, με τη σκέψη μας, με τον τρόπο που μιλάμε, με αυτά που αντιλαμβανόμαστε, με τον τρόπο που επικοινωνούμε, αλλά και με τις μετακινήσεις μας, έχει να κάνει με οτιδήποτε αφορά οργάνωση, τάξη, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και φεύγει από ένα ζώδιο στο οποίο είναι σε αδυναμία, δηλαδή όταν βρίσκεται στο ζώδιο του τοξότη, στην παραδοσιακή αστρολογία, λέμε ότι ο Ερμής εδώ είναι λίγο ασυντόνιστος. Δεν είναι πολύ βοηθητικός. Ενώ στο ζώδιο του εγώ καιρού, μόνο ότι δεν είναι ένα ζώδιο, ας πούμε, που έχει κάποια ιδιαίτερη έμφαση, όπως παραδείγματος χάρη ο Ερμής στην Παρθένο ή ο Ερμής στους Διδύμους, είναι παρόλα αυτά ένα ζώδιο που του ταιριάζει σε ό,τι έχει να κάνει με το να οργανώσουμε, να τακτοποιήσουμε πράγματα στην καθημερινότητά μας και να επικοινωνήσουμε λίγο πιο σωστά. Και θα ήταν σπουδαίο όλο αυτό αν δεν γυρίζει και σε ανάβρωμη πορεία. Κάποια στιγμή θα γυρίσει ανάβρωμο στις 13 Δεκεμβρίου. Θα μείνει στο ζώδιο του εγώ καιρού παρόλα αυτά, ανάβρωμος μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου. Αλλά εγώ θα μιλήσω κυρίως για την περίοδο που θα είναι ορθόδρομος. Δηλαδή από τώρα μέχρι τις 13 Δεκέμβρη και θα ξαναπεράσει πάλι στο ζώδιο του εγώ καιρού σε ορθή πορεία, θα μας απασχολήσει δηλαδή για καιρό, από τις 14 Ιανουαρίου του 24 μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε όμως τα άμεσα.